Εμείς στο Βόλο είμαστε, μπορώ να πω, κάτω από πολιορκία, κάτω από μια νέα αποικιοκρατία. Σίγουρα ζούμε μια δυστοπία τα τελευταία 5 χρόνια. Υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, μια πολυεθνική, η οποία έχει εξαγοράσει τη γνωστή σε όλους μας εταιρεία ΓΕΤ, η Ηρακλής, η Lafarge-Holcim, είναι γαλλοελβετική. Έγινε αυτή η εξαγορά. Φαντάζομαι ότι όλοι πρόσφατα διαβάσατε τι εστί Lafarge-Holcim. Η εταιρεία αυτή, αυτή τη στιγμή, καλείται να πληρώσει 750 εκατομμύρια δολάρια για τις σχέσεις της με τον ISIS. Μιλάμε για μια εταιρεία που προφανώς δεν έχει κάποιο όριο σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γιατί αυτό, αυτή είναι και η κεντρική της κατηγορία. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στο Βόλο τα τελευταία 5 χρόνια είναι ότι αυτή η εταιρεία αποφάσισε ότι χρειάζεται δωρεάν καύσιμο, μάλλον επιδοτούμενο. Και ποιο είναι το καλύτερο καύσιμο για αυτή, είναι να κάψει απορρίμματα. Με την συνηγορά της, δεν θα πω της πολιτικής, θα πω της νεκροπολιτικής των 2 τελευταίων κυβερνήσεων, η ΑΓΕΤ κατάφερε να δέχεται 200.000 τόνους απορρίμματα από την, νομίζουμε, Ιταλία, θα σας πω που αναφέρομαι, για να τα κάψει ένα κλίβανο, από τους 4 που έχει. Λειτουργεί μόνο ένα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν λειτουργήσει και τους 4. Με την πρόσφατη αλλαγή της ΑΕΠΟ, για την οποία έχουμε ήδη καταφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, για τις 2 τελευταίες ΑΕΠΟ, ακόμη περιμένουμε την απάντηση τώρα, από τα 2 καράβια που ερχόντουσαν το μήνα χωρητικότητας 4.000 τόνων, RDF, SRF, έρχονται 5. Η βιομηχανία αυτή είναι 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της πόλης. Ο άνεμος συνήθως φυσάει προς δυσμάς και φέρνει, δηλαδή το έχουμε αποτυπώσει με πολλούς τρόπους, φέρνει αυτή τη γλώσσα των απαερίων μέσα στην πόλη. Η πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη έδειξε ότι ο Βόλος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι πρώτος στην Ελλάδα, έχουμε μια φανταστική πρωτιά, είναι 4 φορές πάνω σε νεοπλασματικές ασθένειες, σε διάφορα είδη καρκίνο, καρκίνο που δεν τους ήξερε πολύ, όπως το λέμφωμα Non-Hodgkin για παράδειγμα, καρδιακιακά και αναπνευστικά προβλήματα και νοσήματα. Εμείς λοιπόν, μόλις το μάθαμε, ως ενεργοί πολίτες που είμαστε, δεν το δεχτήκαμε. Το θεωρήσαμε μια μεγάλη προσβολή προς την προσωπικότητά μας, πέρα από την υγεία μας, και αντιδράσαμε άμεσα. Σταματήσαμε το 2018, ήταν ένα πρωταπριλιάτικο, δυστυχώς δεν ήταν ανέκδοτο, ήταν μια πρωταπριλιάτικη τραγωδία, όταν σταματήσαμε το πρώτο από τα φορτηγά, τότε ερχόντουσαν ανοιχτά τα φορτηγά με αυτά τα φορτία, καλέσαμε τον εισαγγελέα, καλέσαμε και την περιφέρεια, ανοίχτηκαν τα φορτία και τι να σας πούμε, ότι αυτό που ονομάζεται RDF και μοιάζει με αποξηραμένη κροκέτα σκύλου, ήταν ένα δίσοσμο, υγρό μείγμα, σαν να έχεις πάρει τον πράσινο κάδο και τον έχεις πιέσει, ότι πέφτουν από μέσα αναπτήρες και μπαταρίες. Αυτό ήταν το υλικό που έφερνε για καύση. Δεν είχαμε ιδέα με τι πρόκειται. Γίνανε λοιπόν αμέσως μετρήσεις και έδειξαν ότι ο υδράκυρος είναι στο κόκκινο. Αυτό έγινε την μέρα που σταματήσαμε το φορτίο. Την επόμενη μέρα ξανά έγιναν μετρήσεις. Υποτίθεται ότι ίσως δεν πάρθηκε σωστά. Με την παρουσία εισαγγελέα έτσι και επιστημόνων και την περιφέρεια. Την επόμενη μέρα όλα μια χαρά. Ο κύριος Φάμελος, ο τότε υπουργός πολιτισμού, γιατί είναι θέμα πολιτισμού όλο αυτό, περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, μας ανέφερε ως πείραμα. Das Experiment. Έτσι. Το πείραμα αυτό τώρα έχει αρχίσει και αναπτύσσεται. Πήγε και προς τη Θεσσαλονίκη, κάνει το ίδιο πράγμα ο Τιτάνας στη Θεσσαλονίκη, γίνονται μεγάλες μονάδες παραγωγής SRF που θα γίνει και τώρα στο Βόλο με τις ευλογίες του δημάρχου μας, τον οποίο τον ξέρετε όλοι, on camera. Οι λέξεις, η φράση που είπε ήταν «Η ΑΓΕΤ μπορεί να καίει ό,τι γουστάρει». Δεν το λέω εγώ, δεν είναι το ιστορικό στέχνη σήμερα, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η δυστοπία λοιπόν που λέμε, που συζητάμε. Σηκώσαμε 2 τεράστια συλλαλητήρια 10.000
ανθρώπων στο Βόλο, σε μια πόλη 150.000 κατοίκων. Ούτε στην Αθήνα δεν τα σταματάς αυτά. Τεράστια. Η Αγιέτ κουνήθηκε λίγο, συγκλονίστηκε, έτσι, ταράχτηκε. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει λοιπόν, να καταφύγει σε αυτό. Βέβαια και εμείς δεν καθίσαμε ήσυχοι καθόλου. Δηλαδή, αυτό που έλεγε και η Σταυρούλα, εργατόρες, φίλοι μας, τόσες εργατόρες. Έχω φτάσει να ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα, δηλαδή 6-7 ώρες την ημέρα, συνεχόμενα. Κάναμε και λίγο τους detective, για να δούμε πού έρχονται αυτά. Ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πλοίο, το πλοίο Φιώνα. Μας λένε ότι έρχεται το Σαλέρμο. Μπαίνουμε στο Marine Traffic και παρακολουθούμε από πού έρχεται. Και βλέπουμε ότι κάνει δύο μακρύς ελιμενισμούς στη Θέουτα και στην Ουέλβα. Οι δύο ισπανικές πόλεις, το ένα στο Μαρόκο, το άλλο στην Ισπανία. Η μία ειδικά, η Ουέλβα, αυτή τη στιγμή κατηγορείται για πολύ κακή διαχείριση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ραδιενεργών αποβλήτων. Εκεί ήταν που έφτασε ο κόμπος στο χτένι, έτσι. Πάμε στην περιφέρεια, ζητάμε, καλά, οι καταγγελίες μας σε λιμενικό, σε περιφέρεια, στήλες, στα σιρτάρια, όλες, αυτή είναι η νεκροπολιτική. Όλοι είναι εργαζόμενοι της Lafarge Holcim. Περιφέρεια, Δήμος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και βέβαια, όπως καταλάβουμε, και Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου στείλαμε επιστολές και μας δώσανε. Είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Δύο επιστολές με λάθος ελιμενισμούς. Ποιος? Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Λάθος ελιμενισμούς. Ζητήσαμε άμεσα να σταματήσει η εκφόρτωση του φορτίου, μιλάμε για το καλοκαίρι του 19. Ο Περιφερειάρχης, παραδόξως, κάνει μια αυτοψία, λέει να σταματήσει και το ίδιο βράδυ, κατά τις 3-4 ώρα το πρωί, να ξαναρχίζει η εκφόρτωση. Πήρε κάποιος τηλέφωνο εκεί κατά τις 2 η ώρα και άλλαξε αυτή η απόφαση. Δούλευε κάποιος στην περιφέρεια εκείνη τη στιγμή. Ξαναρχίζει μια χαρά. Και εμείς φυσικά πάμε εκεί και 3 από εμάς μπαίνουμε μέσα. Ανεβαίνουμε τη μάντρα, μπαίνουμε μέσα. Τώρα τους κοστίσαμε και λίγο παραπάνω γιατί έχουν βάλει και barbed wire γύρω και μια τεράστια απόσταση. Και αυτό είναι έτσι. Λες ότι κάτι κοστίσαμε τέλος πάντων. Μπήκαμε μέσα, καθίσαμε κάτω από τη δαγκάνα που έβγαζε αυτό το φορτίο. Αυτά τα πλοία είναι, πληρώνονται με το λεπτό, έτσι, είναι πανάκριβα. Τους κοστίσαμε και εκεί. Και έτσι κάλεσαν το λιμενικό, μας συνέλαβε. Ορίστηκε η δικάσιμος αργότερα. Εμείς όμως παρακολουθήσαμε και όλη τη διαδικασία και είδαμε. Είδαμε τον ανοιχτό ταινιόδρομο, είδαμε πράγματα που δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς όπως θέλει να παρουσιάζει η εταιρεία, ότι είναι όλα νομότυπα και λειτουργεί σύμφωνα με ό,τι έχει πει ο νομοθέτης. Είδαμε ότι οι δαγκάνες, για παράδειγμα, δεν έχουν προστατευτικά. Όλα αυτά, λοιπόν, απευθύνονται στη δικαιοσύνη και καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα. Και γίνεται μια δίκη εξαιρετική. Σαν να αμερικάνικη σειρά, να το πούμε έτσι. Ο διευθυντής της ΑΓΕΤ είπε 18 φορές τη λέξη «δεν ξέρω». Πώς ξεφορτώνεται το υλικό, δεν ξέρω. Είναι κλεισό στιγμή, δεν ξέρω. Το κλείσανε το μεταξύ, το ίδιο βράδυ βάλανε ένα μπερντέ, ένα δίχτυ. Ένα κλειστό είναι. Οκ. Κλειστό. Ένα ύφασμα, ας πούμε. Την επόμενη μέρα της δίκης αθώθηκαν. Την επόμενη μέρα της δίκης έρχεται η ΣΛΑΠ αγωγή μας, όπου η ΑΓΕΤ ζήτησε από τα 3 πιο προβεβλημένα, τέλος πάντων, πρόσωπα, τρώμε πάντα την πρώτη σφαίρα σε αυτόν τον αγώνα. Κάθε φορά που θα λέμε το όνομα Lafarge, θα πρέπει να πληρώνουμε 1.000 ευρώ. Εμείς, με το που ήρθε αυτό, το λέγουμε συνέχεια. Δηλαδή, κάθε μέρα το λέγαμε, ξέρω, 30 φορές. Διαρκώς, συνέχεια. Εκδικάστηκε η αγωγή μας, ευτυχώς λειτουργήσε η δικαιοσύνη, απορρίφθηκε. Και τώρα εκκρεμεί η δίκη μας, που θα γίνει 17 Μαρτίου. Θα θέλαμε όσοι από εσάς μπορείτε να μας υποστηρίξετε με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή για να ταξίδι στο Βόλο δεν είναι άσχημο. Και ο γρουπ συνεχίζεται, έχουμε κάνει
τις κινήσεις μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βασικά η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία έχει προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουμε εισακουστεί εκεί. Πρόκειται να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, πάρα πολύ. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Ξέρουμε ότι εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε, διότι δεν μπορούμε τα παιδιά μας το πρωί να πηγαίνουν στο σχολείο, να μυρίζει καμένο πλαστικό, να ξέρουμε ότι το χλώριο δημιουργεί διοξίνες, να μην έχουν γίνει ποτέ έλεγχοι για βαρέα μέταλλα και διοξίνες. Μια φορά ήρθε ο Δημόκρητος με ραντεβού στην Αγέντα. Με ραντεβού. Ένα ψέμα. Καμία μέτρηση και οι μετρήσεις του σταθμού της περιφέρειας, της αέριας ρήπανσης, το PM2.5, είναι αστεία. Δεν είναι online, δεν είναι real time. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Είναι τραγικό και γελίο ταυτόχρονα αυτό που σημαίνει στο Βόλο. Είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Στήριχτε μας, γιατί αυτή τη στιγμή η ογκολογική κλινική του νοσοκομείου, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή, έχει μεγαλώσει 4 φορές. Αυτό έχω να πω.